Ένα τριήμερο φεστιβάλ τεχνών με τη συμμετοχή 45 και πλέον καλλιτεχνών πραγματοποιήθηκε στο Μιχάλιο κτίριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο. Το δεύτερο φεστιβάλ Εκεί που ζω, με χορηγό επικοινωνία στην ΕΡΤΡΙΑ και την ΕΡΤΑΓΕΟΥ, πήρε την έμπνευσή του από το ίδιο το κτίριο, το οποίο ήταν ορφανοτροφείο θηλαίων, αλλά και τις ιστορίες των κοριτσιών που φιλοξενήθηκαν εκεί. Ένα τριήμερο φεστιβάλ των τεχνών με τη συμμετοχή 45 και πλέον καλλιτεχνών δίνει ζωή στο Μιχάλιο κτίριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Συναισθηματικά φορτισμένο αρκετά, το οποίο μας έχει εμπνεύσει να παράγουμε έργα εμπνευσμένα από εδώ για εδώ. Η αυλή του ορφανοτροφείου αποτελούσε πάντα σημείο αναφοράς και έδινε την αίσθηση της ελευθερίας στα εκατοντάδες κορίτσια που φιλοξένησε. Αυτή η αυλή που τη βλέπαμε πάντα κλειδωμένη όσο ήμασταν στο σχολείο απέναντι και επειδή δεν μου άρεσε να μιλάω για τις ζωές των άλλων, είπα να μιλήσω με κάποιες φωτογραφίες, με ένα φωτεινό πρόσωπο και να κάνουμε μια φωτογράφηση μέσα σε αυτόν τον χώρο. Τόση μεγάλη ιστορία αυτό το σχολείο που γίνηκε μετά την μικρασιατική καταστροφή που αρχίσαν να το βλέπουν και όλη αυτή η ιστορία θα έσβηνε και κανείς δεν θα ήξερε. Αυτά τα κορίτσια που ήμασταν 130, πόσες ζούσαν. Τα νανουρίσματα ήταν από τα βασικά στοιχεία που αποτελούσαν τη ζωή των κοριτσιών. Ήθελα να δημιουργήσω αυτήν την επικοινωνία με την οικογένεια τη χαμένη μέσω των ριζών που υπάρχουν στο δέντρο επάνω και συμβολίζουν τις χαμένες ρίζες των κοριτσιών. Τις έχω φωτίσει επίτηδες ώστε να βρουν τώρα το δρόμο τους εκεί ψηλά. Η μοναδική παρουσία άντρα στο χώρο ήταν ο κυπουρός που διέμενε στο χαμηλοτάβανο κατώι, κάτω από την κεντρική σκάλα, εκεί που ο φωτογράφος Σταμάτης Μενής παρουσιάζει τα έργα του. Έχοντας μια συνέστηση εγώ για να δημιουργήσω την εσωτερικότητα προς τα έξω. Τα δέντρα, οι αγγελικές που κοσμούν τον κήπο και σήμερα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έδωσαν το όνομα σε ένα ξεχωριστό ντοκιμαντέρ του Στρατή Βογιατζή που δημιουργήθηκε με μαρτυρίες γυναικών οι οποίες πέρασαν από το ορφανοτροφείο. Αλλά επίσης μας θύμισαν και την περίφημη Λουκουμιά. Τα Χριστούγεννα η οικογένεια Μίχαλων καλούσε τα παιδιά στο σπίτι τους και μεταμόρφωναν ένα δέντρο δίπλα σε μια στέρνα συγκεκριμένα, λένε, σε Λουκουμιά. Τα κορίτσια λένε ότι ήταν τόσο πιστικό που για αρκετά χρόνια το πίστευαν ότι...